Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από την πρώτη μέρα του 11ου φεστιβάλ, παρόλο που είναι τρίτη ημέρα εργάσιμη, ο κόσμος γέμισε το Δημοτικό Θέατρο σε ταινίες που είχαν διαφορετικές απευθύνσεις, διαφορετικές οπτικές που ήθελαν να δείξουν οι δημιουργοί τους. Δεν ήρθε μόνο ο κόσμος στη σπουδαία ταινία της Μαρίνα Σταμάτη, ήρθε κόσμος να δει την ταινία για τη Γάζα, κόσμος για να δει τους διάφορους James Bond που είναι το πραγματικό τους όνομα και κανείς δεν τους πιστεύει, και μια πολύ συγκινητική ταινία για, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια οικογενειακή ιστορία. Το φεστιβάλ έχει γενέθλιο τόπο, το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε επιστρέψει εδώ. Και ως την Κυριακή θα είναι ένα φεστιβάλ διαλόγου, πολιτισμού και όχι μόνο ψυχαγωγίας, αλλά και ενός προβληματισμού για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και ιδίως κάτω στη Μέση Ανατολή. Σήμερα είμαστε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο στην έναρξη του 11ου Φεστιβάλ Ντοκιμοντέρ Aegean Docs, όπου φιλοξενεί την ταινία μας Παράταση 102, που πραγματεύεται, που δείχνει, που περιγράφει τη ζωή ενός υπερήλικα 102 ετών. Συγκεκριμένα δείχνει την καθημερινή του ρουτίνα και πώς έτσι μόνος του μέσα στο σπίτι του συνομιλεί με πολύ ελάχιστους ανθρώπους καθημερινά, και όλη αυτή η ιστορία μας δείχνει τις τελευταίες εβδομάδες ενός ανθρώπου που πια έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και οδηγείται σταδιακά προς την ολοκλήρωσή της. Η ζωή του, αν την παρακολουθήσει κάποιος, σίγουρα θα ταυτιστεί και θα δει αναγνωρίσιμες σκηνές από οικείους ανθρώπους που είναι έτσι μεγάλης ηλικίας. Αυτό θέλαμε και εμείς να δείξουμε μέσα από αυτή την ταινία, να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στους οικείους τους που τους φροντίζουν, και με το μήνυμα να είστε κοντά τους, να μην τους ξεχνάτε, να τους φροντίζετε και να τους αγαπάτε. Σας περιμένουμε όλους να τιμήσετε το μεγάλο αυτό φεστιβάλ που γίνεται στην πόλη μας. Η ομάδα δημιουργίας της ταινίας μας Παράτηση 102 σας ευχαριστεί θερμά που αφιερώσετε αυτό το βράδυ Τρίτης να έρθετε να παρακολουθήσετε την ντοκιμαντερίστικη δημιουργία μας. Ευχαριστούμε πολύ.